αυτή τη στιγμή το Καστελόριζο προχθές με την απεργία των καραβιών είχε 700 πρόσφυγες, σήμερα έχουν μείνει, φύγαν οι 400, μείναν 300, χωρίς να ξέρουμε ενδεχόμενα πόσοι μπορεί να έρθουν τη διάρκεια της ημέρας, της νύχτας. Αυτό γίνεται καθημερινά σε όλα τα νησιά. Και οι οποίοι μένουν πού, κύριε Δημαρχέ? Και βέβαια, αυτό ήθελα να ξεκινήσω από εδώ. Εγώ έχω την εικόνα, όπως είπατε, όλων των νησιών σαν πρόεδρος της ΠΕΔ, αλλά έχω την ευθύνη της Ρόδου. Είναι το μεγαλύτερο νησί της περιφέρειας και ενώ απέχει περί τα 10 μίλια από τις απέναντι ακτές, από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα στη Ρόδο έχουμε φιλοξενήσει περίπου 7.000 πρόσφυγες. Και λέω έχουμε φιλοξενήσει γιατί έρχονται είτε μέσω άλλων νησιών, Σίμι, Χάλκι, για να πάρουν το ferry boat να φύγουν στον Πειραιά, είτε πλέον έχουν ρότα κατά την ναυτική ορολογία και σε σημεία της Ρόδου έρχονται δυστυχώς με σαπιοκάραβα. Θα θυμηθείτε τον Απρίλιο όταν προσέκρουσε στα βράχια στην καρδιά της Ρόδου, όταν λέω στην καρδιά της Ρόδου, κάτω από το δεύτερο κτίριο της πρώην νομαρχίας, και είχαμε δυστυχώς και δύο πνιγμούς. Τότε 200 άτομα τους διασώσανε οι εθελοντές, οι υπηρεσιακοί, πέφτοντας μέσα στη θάλασσα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από τα βάθη της Ασίας, για πρώτη φορά περνούν θάλασσα προφανώς και ούτε κολύμπι ξέρουν, ούτε μπορούν να αντιδράσουν όταν πέσουν στα παγωμένα νερά. Αυτό είναι το μέγα πρόβλημα που έχουμε. Από εκεί και πέρα αρχίζει η ευθύνη, ξεκινάω με τους δήμους, τους δημάρχους, στις δημοτικές αρχές και η μεγάλη στήριξη των εθελοντών. Για παράδειγμα, στη Ρόδο υπάρχει ένα παλιό κτίριο, παλιά σφαγεία ήταν, το οποίο μάλιστα είναι και διατηρηταίο και αν ήθελα να προχωρήσω περισσότερο, έχει προχωρήσει ο Δήμος σε ένα διαγωνισμό γιατί πρόκειται περί καταπληκτικού κτιρίου για εκμετάλλευση με την έννοια της διαμόρφωσης σε κέντρο εστίασης, πολιτιστικό κέντρο και αναστέλλεται η όποια σκέψη επί του παρόντος για την αξιοποίηση. Σε αυτό λοιπόν το χώρο, επειδή εξυπηρετεί χωροταξικά, είναι στο κοντά στις εγκαταστάσεις του κεντρικού λιμανιού, εκεί έρχονται από όλα τα σημεία που θα βγουν της Ρόδου ή από τα νησιά, φιλοξενούνται, αφού το διαμορφώσαμε κατάλληλα, όχι βέβαια ξενοδοχείο, αλλά ένα κατάλημα να έχουν μέσα με κρεβάτια τα οποία πήραμε από ξενοδόχους, με στρώματα, με κουβέρτες από εθελοντές, με φαρμακείο οργανωμένο, με 30 γιατρούς εθελοντές οι οποίοι περνούν και κάνουν κάποια βάρδια ανάλογα με τις ανάγκες. Κάτοικοι της Ρόδου ή έχουν έρθει και από άλλα νησιά? Της Ρόδου, αποκλειστικά και μόνο. Εθελοντικές ομάδες οι οποίες διανυκτερεύουν το βράδυ εκεί και τα λέω όλα αυτά γιατί δυστυχώς το κράτος είναι απόν. Δεν έχω ούτε ένα βράδυ. Μισό λεπτό. Πόσοι άνθρωποι μένουν αυτή την ώρα στο νησί? Είχαμε 477 μέσα σε αυτό το κτίριο. Συνηθισμένο. Είναι το μόνο κτίριο που διαμένω. Αυτό έθασε. Στη Ρόδο έχουμε εστιάσει και έχουμε περιορίσει εκεί την εγκατάσταση. Γι' αυτό λέω, δεν έχω τις ανεξέλεκτες ροές που έχουμε στην ΚΟ, στη Λέρο, που ξαφνικά μπορεί να βγουν 5.000 και εκεί δυστυχώς, επειδή δεν έχει καθοριστεί κάποιος χώρος φιλοξενίας ή συγκέντρωσης, δυστυχώς θα έχετε δει αυτές τις εικόνες. Είναι και μεγάλος ο αριθμός, έτσι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, γιατί πάνω απ' όλα, το Θεοδωρία είπα πολύ σωστά, το τοποθετήσετε, έχουμε να κάνουμε ανθρώπινες ψυχές, οι οποίες έρχονται για καλύτερη τύχη, όντως θέλουν να φύγουν όλοι. Κανένας μέχρι στιγμής από αυτές τις 7.000 δεν μου είπε ότι θέλει να μείνει στη Ρόδο. Περιμένουν να βγάλουν το πρώτο εισιτήριο με το ferry boat και να φύγουν, να συνεχίσουν για την Ευρώπη. Δεν είναι του παρόντος να πούμε τι προκαλεί το προσφυγικό. Τις είχαμε αυτές τις ροές και με το Αφγανιστάν και με το Πακιστάν. Τώρα είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Φανταστείτε λοιπόν, για να έχουμε κατά τις εκτιμήσεις της ΥΠΑ της Αρμοστίας 2.800.000 απέναντι στην Τουρκία. Να έχουν περάσει φέτος πάνω από 500.000 από τα νησιά του Αιγαίου γενικά για την Ευρώπη. Φανταστείτε κάτω από ποιες συνθήκες ζουν αυτοί οι άνθρωποι και ρισκάρουν την ίδια τους τη ζωή. Με τα παιδιά τους, με μωρό 2 ημερών, η άλλη βγήκε
κόντεψε να πνιγεί και ύστερα από 5 μέρες γέννησε στο νοσοκομείο της Ρόδου. Και ούτως ή άλλως αυτή είναι και η μεγάλη κουβέντα που πρέπει να ανοίξει μέσα στις χώρες και στις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Οι άνθρωποι αυτοί. Είναι διεθνές το πρόβλημα. Έτσι, δεν είναι, ούτε των Δήμων, ούτε της Ελλάδας, τώρα πλέον ούτε της Ευρώπης. Και να σας πω μια πρόταση που κατέθεσα εγώ στην ΚΟΤ τον Αύγουστο σε μια συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Τίμερμαν, με τον επίτροπο μετανάστευσης, τον κύριο Αβραμόπουλο. Είπα να σταματήσουν να διακινδυνεύουν τη ζωή αυτών των ανθρώπων και να γίνεται στην ουσία εμπορία της ανθρώπινης ζωής και των ανθρώπων, γιατί για να φύγουν από τη Συρία, να φτάσουν π.χ. στην Γερμανία, πρέπει να ξοδεύει ο καθένας από αυτούς, γύρω να ξοδεύει, να τους εκβιάζουν και να τους παίρνουν πάνω από 10.000 ευρώ στον καθένα. Είτε έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα χρυσοφόρο επάγγελμα πλέον για αυτούς που ασχολούνται. Απέναντι λοιπόν θα μπορούσαν να κάνουν κέντρα ταυτοποίησης των προσφύγων εκεί που είναι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και με τσάρτερς να τους μεταφέρουν στη Γερμανία, στην Ευρώπη. Και με ρώτησαν αν είναι εφικτό. Και λέω μόνο η Ρόδος διακινεί το καλοκαίρι 2 εκατομμύρια τουρίστες με τα τσάρτερς. Άρα το χειμώνα που κοιμούνται τα τσάρτερς θα μπορούσαν να κάνουν αυτή την αεροδιακομιδή με την έννοια, και να σας πω και κάτι, επειδή έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές με αυτούς τους ανθρώπους, ποιος δεν θα πλήρωνε 500 ευρώ να φύγει με ασφάλεια από την Τουρκία π.χ. στο Βερολίνο ή στο Μόναχο, παρά μόνο διακινδυνεύει να περάσει από θάλασσα, τους εκβιάζουν 2.000 εδώ, 2 εκεί, 2 στην Ιδωμένη, 2 είναι, θα μπορούσα τέλειωτες ώρες να σας λέω περιστατικά. Έτσι λοιπόν, ακριβώς, και είναι πολύ λοιπόν περισσότερα. Θέμα πολιτικής απόφασης. Και μου βρήκαν βέβαια, επειδή εγώ είμαι νομικός, μου είπαν, ξέρετε, η συνθήκη Σέγγεν δεν εφαρμόζεται στην Τουρκία. Μπορεί να εφαρμοστεί μία διμερής συμφωνία, γιατί είναι στην ενταξιακή διαδικασία η Τουρκία με την Ευρώπη. Και ένα κλιμάκιο της ΗΠΑ, της Αρμοστίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Frontex και της Τουρκίας να κάνει την ταυτοποίηση και να φεύγουν με ασφάλεια. Mm-hmm. Το κατάλαβε η κυρία Μέρκελ τώρα τελευταία, αλλά επειδή έπεσε η δημοτικότητά της, ανέκρουσε και αυτή πριν να. Και από την άλλη υπάρχει και πρέπει να υπάρχει ένας άλλος διαχειρισμός της υπόθεσης, γιατί ξέρουμε και ποια είναι η πολιτική σε βάθος χρόνου που ασκείται από την πλευρά της Τουρκίας και τα όσα δηλώνονται από την ηγεσία της, γιατί ξέρετε πολύ πολύ καλά τα πράγματα, κύριε Χατζηδιάκο. Είπατε πριν από λίγο, για να μην ανοίξουμε πολιτική συζήτηση αυτή την ώρα, όχι, αν και όχι, το θέμα πρωτίστως έτσι είναι πολιτικό και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και οι δύο. Να ρωτήσω το εξής. Είπατε πριν από λίγο, είμαστε μόνοι μας. Και πριν από τη συνομιλία αυτή, συνομιλώντας με τον συνάδελφό σας δήμαρχο από την ΚΟΤ, τον κύριο Κυρίτσι, ακούγαμε το ίδιο πράγμα, δηλαδή ΚΟΣ, αγαθονήσει, δεν έχουμε πάρει βρε παιδιά τίποτα, δεν είχαμε κάποια βοήθεια, δεν το λέει με την έννοια του δούνε και αλαβήν αυτή την ώρα. Όχι βέβαια, με όχι. Το, για να το διευκρινίσω, με το φιλότιμό μας, με ό,τι μας έχει απομείνει, με ό,τι δυνάμεις έχουμε σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, με ό,τι μπορεί να προσφέρει μια ύπατη αρμοστία, αν μπορεί να προσφέρει και αν όντως προσφέρει, προσπαθούμε εθελοντές, δημοτική αρχή και άλλοι φορείς να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση προκειμένου να διευκολύνουμε να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό λέτε και εσείς. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό. Μ' αρέσει να μιλάω με παραδείγματα. Προχθές ήμουνα στο Λονδίνο, στην έκθεση τουρισμού. Το μόνιμο ερώτημα είναι αν θίγεται ο τουρισμός από το προσφυγικό και πώς αντιμετωπίζεται. Θα πω, δυστυχώς η ΚΟΣ και η Λέρος έχουν πληγεί και τουριστικά. Η Ρόδος γι' αυτό τους έχουμε συγκεντρώσει και τους εξυπηρετούμε, και βέβαια η αλληλεγγύη ξεχυλίζει σε αυτό το χώρο να βγει από το κάδρο του προσφυγικού, γιατί είναι τεράστια τα συμφέροντα και απέναντι στην Τουρκία να μειώσουν τον τουριστικό προορισμό και για πολλούς και διάφορους λόγους. Όταν λοιπόν έδειξα μέσα από το κινητό τις φωτογραφίες που ο Δήμαρχος παίζει με τα μικρά παιδιά, που τους έχουμε αναπηρικό καροτσάκι μέσα στον καταβλισμό, που τους έχουμε στην σειρά και παίρνουν ό,τι ρούχα θέλουν και μου λέει η φλεγματική Αγγλίδα δημοσιογράφος, μα τόση αλληλεγγύη στα νησιά. Λέω, αυτός είναι ο Έλληνας. Και πράγματι αυτός είναι ο Έλληνας και το δείχνει καθημερινά, τα βράδια, τις νύχτες, να κουβαλάει από το σπίτι του, ο ξενοδόχος από τις επιχειρήσεις του, ο εστιατόρας, ο κάθε ένας μεμονωμένα. Και έρχομαι τώρα στο κράτος. Δεν ζήτησα αυτή τη στιγμή οικονομική ενίσχυση. Ζήτησα όμως τη βραδιά που έχω 500 και τσακώνονται μεταξύ τους Ιρακινοί, Σύριοι, Αφγανοί κτλ. Να έχω ένα αστυνομικό εκεί. Δεν έχουμε αστυνομική δύναμη να μείνει στον
δεν αποφεύγω να πω τον όρο καταβλισμό, λέω στο κέντρο φιλοξενίας αυτό το πρόχειρο που έχει κατασκευάσει ο Δήμος. Χθες λοιπόν στο Καστελόριζο που είχαν 700, οι τρεις αστυνομικοί που είναι η αστυνομική δύναμη του Καστελορίζου δεν μπόρεσαν να τους ελέγξουν και δραπέτευσαν οι τρεις, είναι θέμα της ημέρας, οι τρεις διακινητές μέσα από το κρατητήριο αφού επετέθησαν τον αστυνόμο που τους άνοιξε να δει τι γίνεται και βγάζαν μεταξύ τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν με αυτά τα δύο περιστατικά που σας λέω πόσο μακριά είναι το κεντρικό κράτος. Δεν λέω αυτή τη στιγμή για οικονομική ενίσχυση. Ξέρω ότι στην Τουρκία έχουν διατεθεί 3,5 δις. Ξέρω ότι εμάς είχαν για την Ελλάδα προοριζόταν 472 εκατομμύρια. Δεν έχει δει κανένας δήμος αυτή τη στιγμή κάποιο από αυτά τα ποσά. Και αν αύριο με ελέγξει εμένα ο Επίτροπος πώς τοποθέτησα χημικές τουαλέτες, πώς κάθε μέρα ένα ιδιωτικό συνεργείο πληρώνεται και πάει και καθαρίζει τις χημικές τουαλέτες, δεν είναι στις αρμοδιότητες μου τις στενές που τάζει ο Καλλικράτης και ενδεχόμενα ύστερα από 5 χρόνια να θα καταλογίσουν, θα έτσι, καταλογίσουν στο Δήμαρχο τα όποια χρήματα διατέθησαν ακόμα και για αυτούς τους σκοπούς. Νομίζω ότι έτσι δεν αντιμετωπίζεται ένα τόσο σοβαρό θέμα. Απλώς μέσα από αυτή τη διαδικασία σας λέω και πάλι έτσι πραγματικά αναδείχθηκε η μεγαλοψυχία του Έλληνα, του νησιώτη που πέφτει στη θάλασσα να σώσει ένα παιδί, που φέρνει την κουβέρτα από το σπίτι του, που φέρνει το γάλα και τον πιμπερό για τα παιδιά. Αυτά νομίζω δεν μπορούν να τα κάνουν ούτε Γερμανοί, ούτε Άγγλοι, ούτε κανένας Βορειοευρωπαίος. Είναι θέματα, πιστεύω, τα οποία θέσατε και υπόψη του ιδίου του Πρωθυπουργού σε αυτή την συνάντηση, συζήτηση, σύσκεψη που έγινε τις προηγούμενες μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου ή όχι, Φτάξτε, κύριε Χατζηδιάκο. Εγώ δεν ήμουν ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή κλήθησαν οι δήμαρχοι, οι συνάδελφοί μου που έχουν τη μεγάλη μεταναστευτική ροή και εκεί που προορίζονται να γίνουν αυτά τα περιβόητα hot spots. Προσωπικά λέω ότι είναι γνωστά τα θέματα αυτά, δεν χρειαζόταν να γίνει μια ακόμη σύσκεψη για να τα αντιμετωπίσουμε. Είναι θέμα οργάνωσης της ίδιας της πολιτείας, τίποτε άλλο. Περισσότερο επικοινωνιακό μοιάζει όλο αυτό το παιχνίδι το οποίο συμβαίνει, γιατί δεν ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Θα σας πω ακόμα μια συνάντηση, γιατί δεν έχει να κάνει αλίμονο, αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν το ήξερε. Ήρθε μια αντιπροσωπεία από το Συμβούλιο της Ευρώπης στην ΚΟ. 5 βουλευτές, Ελβετής, Γερμανίδα, Άγγλος, Εστονός και Κυπρία. Και ο δικός μας βουλευτής, είναι μέλος, επίτιμο μέλος της, του Συμβουλίου της Ευρώπης πλέον, ο πρώην βουλευτής, ο Παυλίδης από την ΚΟ, ο κύριος Παυλίδης. Τους έφερε λοιπόν και είδαν τα πράγματα, γι' αυτό λέμε μια φωτογραφία χίλιες λέξεις, όταν τα δεις με τα μάτια σου είναι 100.000 λέξεις. Είχαν αντίθετη εικόνα και εντύπωση όσον αφορά τη συμπεριφορά στα μικρά παιδιά. Όταν είδαν λοιπόν ακριβώς πώς τους περιποιούμαστε, με ποιο τρόπο, εκεί κατάλαβαν ακριβώς αυτό που λέμε εμείς, το αυτονόητο δηλαδή, να περάσει σαν μήνυμα στην Ευρώπη, γιατί λέω για μια ακόμη φορά, αν δεν σταματήσουν οι συγκρούσεις ή οι όποιες πιέσεις, καταπιέσεις αυτών των λαών στο χώρο, κανένας δεν θέλει να φύγει από την πατρίδα του και να βρεθεί στο άγνωστο, αν δεν σταματήσει, που δυστυχώς δεν είναι θέμα δικό μας, είναι θέμα μεγάλων συμφερόντων και εξωτερικής πολιτικής, εκείνο που μπορούμε τουλάχιστον να κάνουμε είναι να καταδείξουμε στην χώρα μας, είτε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Γιατί το λέω για το Συμβούλιο της Ευρώπης, γιατί και η Τουρκία είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, μπορεί να μην είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όμως του Συμβούλιο της Ευρώπης. Και θα σας θυμίσω το Συμβούλιο της Ευρώπης, να το πω έτσι σε μια αδόκιμη έκφραση, πέταξε έξω την Ελλάδα επί χούντας, επειδή είχε καταπατήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει λοιπόν την όποια δυνατότητα και επιρροή προς την Τουρκία να δώσει κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες πώς θα διαχειριστεί ένα ζήτημα που έχει να κάνει με ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, και αυτοί έπρεπε να έρθουν να το δουν με τα μάτια τους οι Ευρωπαίοι, να δουν ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα, αλλά και επιμένω σε αυτό, πολύ μεγάλη η δύναμη ψυχής των νησιωτών. Μάλιστα. Θέλω να μείνω για το τέλος στην είδηση της ημέρας που μας μεταφέρατε πριν από λίγο. Ελπίζω να υπάρχουν οι Βίκο ΑΟΤΑ αυτή την ώρα και να ακούν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Μας μιλήσατε για την δραπέτευση τριών διακινητών. Από το αστυνομικό τμήμα Καστελορίζου, το οποίο έχει τρεις αστυνομικούς, οι
δύο απασχολούνται με την ταυτοποίηση των 700 προσφύγων. Ο ένας που ήταν στη φύλαξη, το ξέρω το περιστατικό, το άκουσα, το ενημέρωσαν, σκηνοθέτησαν ένα καυγά μεταξύ τους, άνοιξε την πόρτα να δει τι γίνεται, επετέθησαν στον αστυνομικό και δραπέτευσαν. Ήταν τέσσερις στο σύνολο. Πότε έγινε αυτό ακριβώς? Έγινε χθες. Έγινε χθες. Και τους ψάχνουν τώρα στο νησί. Μάλιστα. Αν δεν έχουν φύγει κολυμπώντας για την ήδη, Τουρκία. Σωστά. Ή κάποιος τους παρέλαβε. Ναι, ναι. Όλα αυτά είναι ανοιχτά. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα φώτα σας, για την κουβέντα αυτή και ό,τι μας μεταφέρατε από το νησί σας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Χατζηδιακό. Εγώ σας ευχαριστώ, την καλημέρα μου στους ακροατές, στις ακροάτριες, και απλώς είναι και αυτό ένα βήμα περισσότερο, αυτό που είπατε προηγούμενα, ακόμα και αν δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ευήκοα, να μεταφερθεί και μέσα από την εκπομπή σας και μέσα από τους ακροατές σας δύο πράγματα, ότι πρέπει το κράτος να εσκύψει να το λύσει, και δεύτερο να είμαστε πραγματικά να νιώθουμε υπέροχα, ευχάριστα, με την έννοια του ότι η ανθρωπιά δεν έχει εκλείψει από τον Έλληνα με όποιες συγκυρίες δύσκολες και αν περνά, είτε είναι οικονομικές, είτε πολιτικές, είτε κοινωνικές. Παραμένει πραγματικά το μεγαλείο του Έλληνα, της ελληνικής, της ανθρωπιάς. Και αυτό που κάνετε και εσείς και το μεταφέρετε, και αυτό είναι πραγματικά ένα δείγμα του χαρακτηριστικού της φυλής των Ελλήνων.